Καλημερίζω την προϊσταμένη του Γραφείου Ενημέρωσης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, την κυρία Σοφία Λογαρίδου, σε αυτό το τμήμα της εκπομπής, στα 39 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα σας από τον 984. Πώς είστε, κυρία Λογαρίδου? Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Δεν θα μιλήσουμε για τα αστυνομικά νέα και το τι περιλαμβάνει το δελτίο ή τα δελτία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, αλλά για μια ημερίδα ευαισθητοποίησης για θέματα ατόμων με αναπηρία, η οποία διοργανώνεται στα Χανιά. Για δώστε μας περισσότερα για αυτό το θέμα και πώς προέκυψε αυτή η ανάγκη, ποιο είναι το ζητούμενο και το μήνυμα που θέλετε να περάσετε. Το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας έχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα που αφορούν την προσβασιμότητα και γενικότερα τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των συνανθρώπων μας με αναπηρία. Έτσι λοιπόν κάθε χρόνο σε όλη την χώρα πραγματοποιούνται τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό και με δεδομένη ότι όλοι έχουμε δικαίωμα στην ελεύθερη πρόσβαση και όλοι έχουμε δικαίωμα στο να εκφραστούμε είτε μέσα από την τέχνη, μέσα από τον αθλητισμό ή ακόμα και στην απλή καθημερινότητά μας, φροντίσαμε η φετινή μας εκδήλωση να έχει ένα γενικότερο τίτλο «Χωρίς εμπόδια». Η φιλοσοφία αυτής της εκδήλωσης που απευθύνεται και σε ανθρώπους με αναπηρία αλλά και σε ανθρώπους χωρίς αναπηρία, απευθύνεται στο ευρύ κοινό, θα υπάρχουν και αντιπροσωπείες μαθητών. Η εκδήλωση λοιπόν αυτή θέλει να δώσει το μήνυμα ότι όλοι, όπως και αν μας έρθει η ζωή ή όπως και αν την βρούμε, μπορούμε να συνεχίσουμε, μπορούμε να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα και να διακριθούμε. Γι' αυτό λοιπόν μεταξύ των ομιλητών είναι και καταξιωμένοι άνθρωποι με αναπηρία, ο καθένας στο χώρο του. Πριν πάτε στους ομιλητές που θα ήθελα να τους αναφέρετε, να σας πω κάτι. Απευθύνεστε πολύ περισσότερο σε μένα που μπορεί να έχω τα οποιαδήποτε προβλήματα και θέλει λίγο το ηθικό μου να τονωθεί η διάθεσή μου ή αν θέλετε η στάση ζωής μου, να με βάλει μέσα σε ένα κλίμα που λέει «μα έχεις τα ίδια δικαιώματα με την Σοφία που είναι απέναντί σου», χρησιμοποιώ τα δικά μας τα ονόματα για να μην παρεξηγηθούμε, κυρία Λογαρίδου. Ή αναρωτιέμαι, απευθύνεστε σε εκείνους οι οποίοι μου προκαλούν προβλήματα, που είναι η ίδια πολιτεία και οι υπηρεσίες της πολιτείας, που είναι οι δήμοι, που είναι οι περιφέρειες, με όλα τα συναφή, διότι μου δημιουργούν προβλήματα και στο δρόμο και στα κτίρια, στην προσβασιμότητα και στην εργασία και στις σπουδές μου, διότι είναι καθημερινά τα προβλήματα αυτά. Σε ποιους από τους δύο απευθύνεστε? Απευθυνόμαστε σε όλη την κοινωνία, γιατί σε αυτή την κοινωνία ζούμε. Κοινωνία που δυσκολεύει και κοινωνία που δυσκολεύεται. Καθημερινότητα ανθρώπων που θεωρούν τα πάντα δεδομένα, καθημερινότητα ανθρώπων που μπορεί η ζωή τους να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη, καθημερινότητα ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να προσαρμόσουν τη ζωή τους σε δύσκολες και μη φιλικές προς αυτούς υποδομές, συμπεριφορές, και θέλουμε μέσα από αυτή λοιπόν τη δράση να ευαισθητοποιήσουμε τους πάντες, και εκείνους που βιώνουν μια δύσκολη καθημερινότητα και εκείνους που πιθανόν να μην καταλάβουν ότι μια συνήθειά τους δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα σε κάποιους άλλους. Κοινωνία που δυσκολεύει και δυσκολεύεται, μεγάλες αλήθειες, και για αυτούς που δυσκολεύουν και για εκείνους που δυσκολεύονται. Και ξέρετε, όση ώρα μιλάτε, κυρία Λογαρίδου, πάει το μυαλό μου σε συγκεκριμένα περιστατικά μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που το τελευταίο διάστημα έχουν ακουστεί και μέσα από τη συχνότητα του 984, δηλαδή παιδιά με κινητικά προβλήματα, τα οποία, παιδιά με τραυματισμούς, τα οποία δεν μπορούν να ανέβουν σκάλες για να μπουν στα εργαστήρια μέσα στις δομές της παιδείας εδώ στο Ηράκλειο, με τους συμμαθητές τους, με τους φίλους, με την οικογένεια, τα παιδιά αυτά να τα σηκώνουν στην πλάτη, να τα σηκώνουν με τις καρέκλες για να μπορούν να τα ανεβάζουν σε όροφο, για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν τους βλέπουμε γιατί δεν μπορούν να περπατήσουν σε πεζοδρόμια στις πόλεις μας, όπως και στο Ηράκλειο,
που δεν έχει πεζοδρόμια. Έχει πεζοδρόμια τα οποία είναι διακοπτόμενα από τα φρεάτια, από τα καπάκια των φρεατίων, από τις μεγάλες τις κλίσεις, από τη στενότητα, από τα δεντράκια έτσι όπως είναι τα τοποθετημένα, για να μην παρεξηγηθώ και λέω όπως είναι τοποθετημένα, για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο χώρο της εργασίας, γιατί μιλούσα πρόσφατα με τον κύριο Βαρδακαστάνη από την ΕΣΑΜΕΑ και μας έλεγε ότι ξέρετε είμαστε τόσο πίσω σε όλα αυτά τα οποία δικαιούμαστε και είμαστε απομονωμένοι, ακόμα και το βιωτικό μας το επίπεδο πλήττεται καθημερινά. Γι' αυτό σας ρώτησα, επειδή το μυαλό μου πάει σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πολλά αυτά τα οποία θίγουμε. Εμάς η κεντρική μας ιδέα είναι απλά να ευαισθητοποιήσουμε, γιατί ξέρετε, του καθενός και ενός απλού πολίτη πέρα από την κοινωνία, την οργανωμένη η συμπεριφορά μπορεί να δυσκολέψει την στιγμή ή τις στιγμές ανθρώπων που το έχουν σε ανάγκη. Μιλάμε και από την πλευρά της τροχέας, το τι κάνουμε στο να διατηρούμε και τις θέσεις ΑΜΕΑ, τις προσβασιμότητα σε ό,τι είναι στο δικό μας το αντικείμενο. Μιλάμε για το ρόλο της αστυνομίας στο φαινόμενο της βίας, ενδεχομένως σε βάρος ανθρώπων με αναπηρία, εντός της οικογένειας και εκτός αυτής. Θίγουμε επίσης αυτά τα ζητήματα από την πλευρά, από το ρόλο της αστυνομίας. Όμως δεν το σταματάμε εκεί, γι' αυτό το διευρύναμε, βάζοντας ακόμα και το κομμάτι της ψυχολογίας των ανθρώπων με αναπηρία, την αποδοχή και την ποιότητα ζωής τους, για την οποία θα μας μιλήσει ο Γρηγόρης ο Μαυριδάκης, ο οποίος είναι ψυχολόγος της ελληνικής αστυνομίας, και όχι μόνο στους ανθρώπους με αναπηρία, στις οικογένειές τους, στο ευρύ κοινωνικό περιβάλλον. Όπως το είπατε, εντός και εκτός σπιτιού, όπως ακριβώς το είπατε. Ακριβώς. Η εκδήλωση μας θα ξεκινήσει με ένα χορευτικό performance, δρόμενο. Είναι μία κοπέλα με αναπηρία, μία εξαίρετη καλλιτέχνηδα, η κυρία Ειρήνη Μαυροματάκη, η οποία μας είπε, μιλάει το σώμα μου, ό,τι θέλω να πω το δείχνω με το χορό μου. Έτσι λοιπόν θέλουμε και αυτό να τονίσουμε, ότι τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο, όμως και όλοι εμείς οφείλουμε να μην είμαστε εμπόδια σε αυτό που θέλουν να κάνουν, είτε είναι αθλητισμός, είτε είναι καλλιτεχνική έκφραση, είτε απλά μια καθημερινή ποιότητα ζωής. Σωστά το είπατε ότι δυσχεραίνεται η καθημερινότητα των ανθρώπων με αναπηρία στις απλές κινήσεις. Είναι λοιπόν ένα λιθαράκι αυτή η εκδήλωση στο να καταλάβουμε κατά πόσο η ατομική και η συλλογική ευθύνη μας βαραίνει. Θα έχουμε την τιμή να έχουμε έναν άνθρωπο κοντά μας, τον Παραολυμπιονίκη, τον Χρυσό Παραολυμπιονίκη, τον κύριο Μανώλη Στεφανουδάκη, ο οποίος είδε τη ζωή του να αλλάζει. Να αλλάζει και να μπαίνει σε μια διαδικασία επανεξέτασης, θωράκισης και επαναδημιουργίας. Θα είναι κοντά μας ο διοικητής του τμήματος τροχέας Ηρακλείου, ο Στέλιος ο Καρακούδης, ο αστυνόμος Β, ο οποίος θα μας μιλήσει για το πώς προστατεύει το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου, και είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε και στη μάστιχα των τροχαίων ατυχημάτων, που πολύ συχνά είναι μια αιτία που προκαλεί αναπηρίες. Και ξέρετε, πάνω σε αυτό το θέμα μιλάμε για τους νεκρούς και αφήνουμε όλοι μας, και τον εαυτό μου βάζω μέσα, αλλά αφήνουμε απ' έξω τους τραυματισμούς, το γολγοθά του κάθε τραυματία, που μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα στη συνέχεια ποτέ στη ζωή του να ξαναπερπατήσει, όπως επίσης τον κόπο και το κόστος αποκατάστασης μιας υγείας για τον ίδιο και την οικογένειά του. Τα αφήνουμε απ' έξω. Πολύ σωστά το τοποθετήσατε. Μία μητέρα, η κυρία Βασιλική Γαροφαλάκη, η οποία είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Χανίων, θα μας μιλήσει για το πώς η ίδια βιώνει το να μεγαλώνει με τον Κώστα. Τα βιώματα λοιπόν μιας μητέρας, γιατί αλλιώς είναι
να βλέπεις τη ζωή ανθρώπων με αναπηρία απ' έξω και αλλιώς να το έχεις μέσα στο σπίτι σου και να πρέπει να συμπορευτείς και να παρέσεις μία ποιότητα ζωής στον άνθρωπο που αγαπάς, στον άνθρωπό σου. Από το Ρέθυμνο η αστυνόμος Β' η κυρία Αθηνά Καραδάκη, που είναι προϊσταμένη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, θα μας μιλήσει για το ρόλο της ελληνικής αστυνομίας στην αντιμετώπιση του φαινομένου, όπως σας προείπα, της βίας σε βάρος των αμαία. Θα προβάλλουμε τέλος μία ταινία μικρού μήκους, συνεχίζω, που είναι παραγωγής του κυρίου Άρη Μαρκάκη, που αναφέρεται ακριβώς σε αυτό. Στο πώς ένα τροχαίο ατύχημα αλλάζει τη ζωή ενός μικρού παιδιού και πώς αυτό ενθαρρύνεται να συνεχίσει. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια παγκρίτια δράση, γι' αυτό έχουμε όσο το δυνατόν αντιπροσωπείες από όλη την Κρήτη. Έχουμε προσκαλέσει μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να το παρακολουθήσουν, διότι είναι πολύ σημαντικό η γνώση να διαδίδεται, να μεταδίδεται και η ευαισθητοποίηση να μας περιλαμβάνει όλους. Κυρία Λουγαρίδου, να ρωτήσω, είναι δράσεις που θα επεκταθούν σε όλη την Κρήτη? Είναι μια δράση που στην παρούσα φάση γίνεται, υλοποιείται στα Χανιά, αλλά από ό,τι σας είπα περιλαμβάνει ομιλητές από όλη την Κρήτη και όπως έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής, επεκτηνόμαστε σε διάφορες θεματικές ενότητες που γίνονται σε διάφορες περιοχές του νησιού μας. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.